Κοντά στα 800 ευρώ οι επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες παράταση στην πρώτη κατοικία και νέοι CAD, εκπτώσεις ασφαλιστικών εισφορών και δάνεια στο πασχαλινό καλάθι που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Δραστική επέκταση στο δίχτυ προστασίας εργαζομένων και επιχειρήσεων απέναντι στις δραματικές επιπτώσεις του κορονοϊού στην πραγματική οικονομία με νέο πακέτο μέτρων μελετά το Μέγαρο Μαξίμου. Έχοντας αποκρισταλώσει μια πρώτη εικόνα από το πλήγμα που επέφεραν σε επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς οι περιορισμοί λόγω κορονοϊού. Την πραγματική έκταση, άλλωστε, της επίδρασης της πανδημίας στην αγορά αντανακλούν τα στοιχεία του συστήματος Έργανη, με βάση τα οποία 250.000 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν προβεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για το προσωπικό τους. Γεγονός που δημιουργεί ευθείες, αλλά και παράπλευρες απώλειες τόσο στα δημοσιονομικά μεγέθη, όσο και στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. 15 δις το πρώτο κύμα, με αυτά τα δεδομένα, παράθυρο για το ζήτημα των στεγαστικών δανείων άνοιξε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας. Γνωστοποιώντας ότι εξετάζουμε από την πρώτη στιγμή το ζήτημα της παράτασης της προστασίας της πρώτης κατοικίας που λήγει στις 30 Απριλίου και προσδιορίσε το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί στα περίπου 4,7 δις μέχρι σήμερα, δηλαδή 2,5% του Α. ΕΠ, περίπου, συνολικά, το πρώτο πακέτο βοήθειας προς εργαζόμενους και επιχειρήσεις ανέρχεται έως τώρα στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Χρήστος Ταϊκούρας, ενώ αποτελεί ένα μείγμα δράσεων που αποτελείται τα ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης και ρευστότητας μαζί με τις δαπάνες του προϋπολογισμού. Επιπρόσθετα, ο κύριος Ταϊκούρας ανακοίνωσε ότι τον Απρίλιο θα συμπεριληφθούν επιπλέον CAD στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης, διευρύνοντας περαιτέρω τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πακέτο βοήθειας. Από το πρώτο πακέτο, στα 4,7 δις ευρώ που έχουν διατεθεί ήδη μέχρι σήμερα περιλαμβάνονται ευεργετικές ρυθμίσεις υπέρ των κλειστών και ανοιχτών επιχειρήσεων, των εργαζομένων σε αυτές. Ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, ατομικών επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα, με αιχμή του δώρατος το επίδομα των 800 ευρώ. Το οποίο θα καταβληθεί στους μισθωτούς εντός Απριλίου, εφόσον απασχολούνταν σε επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους εξαιτίας των μέτρων περιορισμού της διασποράς του ιού.